Θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Μητρόπουλε, αν στο προσχέδιο προϋπολογισμού που κατατέθηκε βλέπετε τίποτε θετικό. Στην 23... Και τι είναι το θετικό που βλέπετε. Στους πίνακες στις 23 σελίδα βλέπω, κύριε Χατζηνικολάου, σχετική αύξηση των αμέσων φόρων. Μεγάλη αύξηση. Όχι για θετικό, λέω. Αν βλέπετε μόνο κάτι θετικό. Τα αρνικά, θα σας πω τώρα. Θα πάτε μετά, θα κάνετε την πλήρη κριτική. Θετικά... Αλλά λέω, επειδή δεν μας έχει συνηθίσει ο ΣΥΡΙΖΑ τον τελευταίο 1,5 χρόνο να βλέπει ποτέ κάτι θετικό από την άλλη πλευρά. Θέλω να μου πείτε αν βλέπετε κάτι θετικό. Στους κοινωνικούς δείκτες βλέπω μόνο αρνητικά μεγέθη. Και εξηγούμε. Βλέπω... Στους οικονομικούς δείκτες. Δεν βλέπω. Πέρα από το 0,6. Πέρα από το 0,6. Η κυβέρνηση λέει ότι είναι ο πρώτος ισοσχελισμένος προϋπολογισμός από το 1974. Ισοσχελισμένος, σας εξηγώ. Βλέπω σχετική αύξηση των αμέσων φόρων. Βλέπω μεγάλη αύξηση των εμέσων φόρων. Βλέπω μεγάλη μείωση των δαπανών για κοινωνική ασφάλιση και περίθαλψη. Βλέπω κατά 400 εκατομμύρια μείωση των δημοσίων εκπαιδεύσεων. Με συγχωρείτε που σας διακόπτω. Μόνο ένα δευτερόλεπτο. Κύριε Μιχελάκη, με ειδοποιεί ο οικονομικός διευθυντής της εφημερίδας μου ότι οι κάρτες φορολογούνται στις επιχειρήσεις. Δεν υπάρχει μαύρο χρήμα. Δηλαδή αυτά είναι. Φορολογούνται οι κάρτες. Ελάτε, κύριε Μητρόπουλε. Και με λυπεί, διότι βλέπω τόσο κάθετη και απερίφραστική επιβεβαίωση μείωσης των επιδομάτων ανεργίας. Διαβάζω σελίδα 31. Αυτό ιδιαίτερα με στενοχωρεί, έχοντας υπόψη και την τελευταία μελέτη που έχουν κάνει εξαιρετική εδώ υπό τον κύριο Λιαρκόβα, εκεί η Επιτροπή, το Γραφείο Προϋπολογισμού. Το ύψος, διαβάζω, κύριε Χατζηνικολάου, των δαπανών για επιδόματα ανεργίας θα μειωθεί, λέει, κυρίως λόγω της αλλαγής των χαρακτηριστικών της ανεργίας εξαιτίας της αύξησης του αριθμού μακροχρονίων ανέργων. Συνεπώς, τα κοινωνικά μεγέθη είναι σκληρά. Παρά το ότι η κυβέρνηση λέει ότι τελειώνουμε με το μνημόνιο, βάζει πολλούς φόρους, βάζει μείωση των κοινωνικών δαπανών, κυρίως μισθών, συντάξεων, περίθαλψης, και βεβαίως το θετικό που λέτε είναι αυτό που λέει 0,6, ενώ διεθνείς οίκοι βλέπουν και φέτος... το ποσοστό της ανάπτυξης που βλέπω εκεί, αν μπορούμε να το πιάσουμε. Μπορούμε να πιάσουμε δεν μπορεί να πιαστεί, τέτοιο ποσοστό. Δεν μπορεί να πιαστεί. Το 2,9 που βλέπω στο... Και βλέπω και μία υποτιμάται, κύριε Λιαρκόβα, το ποσό του ελλείμματος των φορέων κοινωνικής ασφάλισης. Στο δικό σας δικές σας μελέτη, νομίζω σελίδα 31, προχτές λέγατε ότι θα είναι 2 δις τα ελλείμματα, το έλλειμμα των ασφαλιστικών φορέων. Εδώ η κυβέρνηση το ανεβάζει σε 1,100, άρα υποτιμά το έλλειμμα των ΟΚΑ, των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης. Υπό αυτή την άποψη, κύριε Χατζηνικολάου, δεν βλέπω ότι, παρά το ότι προσδοκά στο 0,6 η κυβέρνηση, δεν είναι αναπτυξιακός με τα σαφή όρια και κριτήρια ενός αναπτυξιακού προϋπολογισμού, βάζει κυρίως φόρους και υποτιμά κυρίως τις κοινωνικές δαπάνες. Αυτή είναι η πρώτη μου προσέγγιση. Στον κύριο Λιαρκόβα θα πάω, για να μου δώσει την δική του γνώμη για το προσχέδιο του προϋπολογισμού. Καταρχήν, πιστεύετε ότι θα αντέξει αυτό το προσχέδιο μέχρι τον Νοέμβριο, μέχρι τη συζήτηση του προϋπολογισμού? Πιστεύω ότι θα γίνουν συζητήσεις και πολλά από τους αριθμούς, από τα νούμερα που υπάρχουν, θα αλλάξουν.